Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα μεγάλο κουτί να κάνουμε unboxing εδώ, δεν χωράμε και πάρα πολύ καλά. Είναι η καινούργια τηλεόραση που θα είναι για να παίζουμε τα παιχνίδια μας. Είναι η οθόνη του υπολογιστή αυτή. Είναι η καινούργια οθόνη στον υπολογιστή. 27 ίντσων. 27 ίντσων, της Acer, δεν φαίνεται εδώ πέρα, είναι πάνω-πάνω. Predator. Είναι Ultra 4K η οθόνη. Μήπως τηλεόραση πριν, πρέπει να μην λέω τηλεόραση. Λοιπόν, το κουτί είναι πολύ μεγάλο. Είναι μεγάλο. Εδώ επάνω βλέπετε κάποια χαρακτηριστικά, 27 ίντσες. Είναι αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να είναι G-Sync με την Nvidia, γιατί και αυτά τα γραφικά που έχω στον υπολογιστή είναι 1070 Nvidia. Ultra 4K οθόνη, κάτι πολύ σημαντικό, IPS panel. Επίσης έχει eye protection, free zero frame και μπορούμε και να τη γυρίσουμε και στο κάθετο πέρα από το οριζόντιο. Πάνω στο ανοίξουμε. Να κάνουμε πρώτα αυτά εδώ. Τώρα λίγο κάποια πράγματα δεν θα φαίνονται δυστυχώς, δεν έχουμε το χώρο. Φέρει λίγο εδώ πέρα. Άστο, μην τραβάσεις. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Τώρα θα βγάλουμε από εδώ μέσα. Παιδευτήκαμε. Μας φύγαν κάποια πράγματα, βγήκαν έξω, έπεσε κάτι πάνω στο πόδι μου. Λοιπόν, αυτό είναι το καλώδιο. USB φαίνεται. Κάπως μπλε φαίνεται από την άκρη, παιδιά. Αυτό από την αλήθεια από εδώ δεν ξέρω τι είναι. Θα το δω μετά, το καλωδιάκι, ένα είναι αυτό. Αυτό είναι σίγουρα για το ρεύμα. Μάλιστα. Εδώ, παιδιά, είναι οι οδηγίες. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες για την οθόνη. Πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Εδώ είναι το λιαράκι. Το λιαράκι μας είναι εδώ πέρα. Ένα προβλεράκι και στα ελληνικά, αν πρόσεξα καλά. Όχι, όλα στα ελληνικά. Ναι, έχει στα ελληνικά. Έχει λίγα στα ελληνικά. Ωραία. Έχει εδώ πέρα. Εδώ είναι η εγγύηση. Εδώ κάποια λόγια τώρα για το μοντέλο. Εδώ νομίζω, παιδιά, ότι είναι ένα μεγάλο αυτό. Λέει τα χαρακτηριστικά. Ενεργειακή κλάση, σε. Πολύ, πολύ οικονομική στην κατανάλωση. Ωραία. Αυτά είναι εδώ πέρα. Μετά έχουμε. Αυτό πρέπει να είναι η βάση. Αυτό είναι που σε βάλες. Ναι, το βρίσκω στο πόδι μου. Είναι η βάση που πατάει η οθόνη. Ναι. Όντως θα είναι βαριά για να σε πονέσει το πόδι σου. Α, είναι και κόκκινη. Κόκκινο με μαύρο, παιδιά. Αυτή είναι η βάση. Ανάποδα την κρατάμε. Είναι κανονικά έτσι. Εδώ πάνω, παιδιά, θα μπει αυτό που θα είναι για να κρατάει την τηλεόραση. Την οθόνη. Την οθόνη. Από τα πλάγια. Είναι έτσι εδώ. Είναι μεταλλικό. Στη βαρύ κατασκευή φαίνεται. Από κάτω έχει και ποδαράκια, αλλά στιχένια. Να μην μετακινείται και... Αυτό εδώ που παραλίγο και αυτό να πέσει πάνω στο πόδι μου, που είναι ακόμη πιο βαρύ, είναι που τα κρατάει την οθόνη. Αλλά τώρα δεν θα λέμε και τι μας έπεσε και τι μας έπεσε. Λοιπόν, να το βάλουμε το κομμάτι πιο εύκολο είναι. Εδώ, παιδιά. Να το εδώ πέρα, αυτό βάση, είναι. Που... Αυτό θα κουμπώσει αυτό... εδώ πάνω, λογικά. Λοιπόν, και πάμε στον πρωταγωνιστή αυτού του unboxing που είναι η οθόνη μας. Ναι. Νομίζω ότι το κουτί δεν έχει κάτι άλλο. Τέλεια, το πετάμε στην άκρη. Παμ! Η μία και μοναδική μας οθόνη! Τέλεια. Να την ακουπήσω εδώ να μου πέσει. Πάρ' το λίγο πιο γι' αυτό. Σελιδάκι. Όλα αυτά είναι αυτοκόλλητα. Wow.
πάνω και κολλημένο αυτό εδώ το αυτοκολλητάκι που δείχνει πάλι τα χαρακτηριστικά της που είχαμε και στο κουτί από έξω. Εδώ έχει κάποια κουμπιά, παιδιά. Ναι. Εν τω μεταξύ, η οθόνη δεν έχει σχεδόν καθόλου από εδώ πάνω. Τίποτα, μια φλουδίτσα έχει. Μόνο εδώ πέρα έχει. Εδώ κάτω μόνο έχει. Mm. Που γράφει και ποιο μοντέλο είναι. Το Predator, τέλος πάντων. Εδώ έχει τα κουμπάκια. Σου ανοίγει για να κάνεις και κάποιες ρυθμίσεις που θέλεις. Και να τη δούμε και από πίσω. Από πίσω. Από πίσω είναι απλή. Έχει και εδώ πέρα το αυτοκόλλητο. Βγάλω το αυτοκόλλητο. Oh, είναι το αυτοκόλλητο εδώ που γράφει Acer, τη μάρκα. Εδώ στο πλάι έχουμε τα USB μας. Μάλλον αυτό θα ήταν το καλώδιο που είδα. Από κάτω έχουμε το DP, την υποδοχή HDMI, USB και εδώ πέρα έχουμε ένα ακόμη USB, αυτό που ήταν το καλώδιο το διαφορετικό, ναι. Και εδώ είναι το ρεύμα. Αυτές είναι οι συνδέσεις από κάτω. Λοιπόν, τώρα. Εδώ, παιδιά, τη στήσαμε την οθόνη. Αυτή είναι η οθόνη, ναι, στημένη. Εδώ πέρα γράφει την εταιρεία. Γράφει το μοντέλο, Predator που είναι. Mm. Εδώ γράφει Nvidia G-Sync. Εδώ είναι το stand από κάτω. Από εδώ από πίσω είναι ο μηχανισμός στον οποίο σταθεροποιήθηκε πάνω η οθόνη, πάρα πολύ ωραίο. Κράτησε το λίγο. Η οθόνη μπορεί να γυρίσει και έτσι. Εάν θέλετε να κάνετε σαν... Γυρνάει έτσι. Να βλέπετε από πάνω. Και μπορεί να ρυθμιστεί και στο ύψος. Το να κατεβεί κάτω χαμηλά. Εάν θέλετε, κάτω στη βάση. Πολύ εύκολα να μπαίνει. Και αν θέλετε... Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, παιδιά, ότι εδώ κάτω έχει, αυτή, έχει εδώ κάτω ναι, γραμμούλες για να προχωράει. Σε όποιο ποιος θέλετε. Πρέπει να έχει κάποιο λατήριο που το σμπλώχνει. Αυτή είναι η οθόνη μας. Ναι, παιδιά. Σύντομα θα δείξουμε και πώς... Θα κάνουμε και ένα review στις επόμενες ημέρες, να δούμε μετά από πόσο καιρό που το χρησιμοποιούμε, κατά πόσο μας αρέσει, κάτι δεν μας αρέσει. Γενικότερα θα σας πούμε. Ασχοληθούμε αρκετά με αυτή την οθόνη. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Γεια σας. Γεια σας.